Πίσω εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και τον Γιάννη Ανιφαντή, διότι ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης για τους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών. Συζητείται αυτή τη στιγμή στην Βουλή η άρση της ασυλίας τους, διότι μετά την εισαγγελική παραγγελία, οι ίδιοι θεωρούνται ύποπτοι για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, Γιάννη. Ακριβώς, Λένα, και σε λίγη ώρα αναμένουμε την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά την εισήγηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας την προηγούμενη εβδομάδα για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών που εξελέγησαν στις τελευταίες εκλογές με το κόμμα των Σπαρτιατών. Να σου πω ότι νωρίτερα τοποθετήθηκαν και οι 11 βουλευτές, ενώ την αρχή έκανε ο πρόεδρος του κόμματος των Σπαρτιατών, ο κύριος Βασίλης Στίγκας, ο οποίος ουσιαστικά και με τις δηλώσεις του πριν από κάποιους μήνες είχε ανοίξει αυτή την υπόθεση, κάνοντας λόγο για Greek Mafia και υποκινούμενος μέσα στο κόμμα. Τώρα, να σου πω ότι ο ίδιος στην τοποθέτησή του μίλησε πως ουδέποτε καθοδηγήθηκε, ούτε χειραγωγήθηκε, ούτε εκτέλεσε εντολές του κυρίου Κασιδιάρη. Στην πλειοψηφία τους τώρα οι βουλευτές του κόμματος είπαν πως θέλουν να έρθει να γίνει άρση της ασυλίας τους και είπαν πως εμπιστεύονται την δικαιοσύνη. Ενώ να σου πω ότι εφόσον γίνει η άρση της ασυλίας τους σήμερα, σε λίγες ημέρες θα πάρουν επίσημη κλίση από την εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσουν ως ύποπτοι για την κατηγορία της εξαπάτησης των εκλογών στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Βασίλη Στίγκα, του Προέδρου των Σπαρτιατών, και επανερχόμαστε. Επικαλούνται ότι εγώ, ο Βασίλης Στίγκας, ήμουν και είμαι χειράνθρωπος και λειτουργώ για λογαριασμό άλλου και ότι λέει εξαπατήσαμε το εκλογικό σώμα. Μα πώς εξαπατήσαμε το εκλογικό σώμα? Είπαμε ψέματα σε κάτι? Από την πρώτη στιγμή ο Ηλίας Κασιδιάρης βγήκε και μας στήριξε. Είπε θα στηρίξει τους Σπαρτιάτες, όπως θα μπορούσε να στηρίξει ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι κακό αυτό? Έγινε κάτι κρυφά? Κοροϊδεύσαμε κάποιον? Τι έγινε? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Ο καθένας που νομίζει ότι θέλει να υποστηρίξει ένα κόμμα μπορεί να βγει και να το πει δημόσια. Δημοκρατία έχουμε. Πού είναι το έγκλημα? Τουλάχιστον αυτό που γνωρίζω εγώ, ότι θέμα καθοδήγησης δεν υπήρξε ποτέ σε μένα.